πώς να τρως πιτόγυρο το βράδυ και να χάνεις κιλά. Hey, Σαρώ, εδώ και αν αρχίζει και μεγαλώνει κοιλιά και στερείσαι και δεν τρως και δεν χάνεις, τότε αυτό το βίντεο είναι οπωσδήποτε για σένα. Μυστικό νούμερο 1 είναι ότι πρέπει να αρχίσεις να ανεβάζεις τις καύσεις σου, να μπουστάρεις το μεταβολισμό σου. Γιατί, αδερφούλη, ο μεταβολισμός κοιμάται. Η διαφορά που έχεις εσύ με αυτό το φύλλο που όλο τρώει και δεν παχαίνει είναι ότι αυτός ο φύλλος σου έχει το μεταβολισμό στο Θεό, ενώ εσύ το έχεις στα τάρταρα. Οπότε, πώς ανεβάσουμε τις καύσεις μας. Ο νούμερο 1 καλύτερος τρόπος που μπορείς να το κάνεις αυτό είναι κάνοντας νηστεία. Όταν κάνεις νηστεία, που σημαίνει διαλυματική νηστεία, όχι νηστεία εκκλησιαστική, κάτι για την εκκλησιαστική, αλλά η διαλυματική νηστεία, αυτό που θα σου κάνει είναι ότι θα σε βάλει σε ένα mode το σώμα σου, θα σε κάνει μηχανή καύσης λίπους. Πώς θα γίνει αυτό? Λοιπόν, όταν δεν τρως για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, αρχίζει και ξεκλειδώνει το σώμα. Γίνονται κάποιες λειτουργίες που δεν γινόντουσαν πριν. Ένα από αυτά είναι ότι αυξάνεται η αυτοφαγία. Τα κύτταρα τρώνε τον εαυτό τους. Τα κύτταρα ανακυκλώνονται. Λάμπει το δέρμα, είσαι πιο αποδοτικός στη δουλειά σου, νιώθεις και γίνεσαι πιο νέος, γερνάς πάρα πολύ πιο αργά και το πιο σημαντικό απ' όλα, μπουστάρει το μεταβολισμό. Επίσης, υπερδιαγείρεται η αυξητική ορμόνη. Το μυστικό των stars, το Hollywood που την παίρνουν πίσω από τις κλειστές πόρτες. Μέσα στα σαλόνια τους παίρνουν παιδιά αυξητική και γι' αυτό είναι πάντα νέοι και πάντα ωραίοι και πάντα γαμάτοι. Μπορεί να είναι όλο σε 70 χρόνων και είναι σαν πιπίνι 35άρικο. Πώς θα το κάνεις εσύ με φυσικό τρόπο αυτό? Μέσω της διαλυματικής νηστείας. Πώς θα κάνεις διαλυματική νηστεία? Τρως το τελευταίο γεύμα το βράδυ, την επόμενη μέρα το πρωί ξυπνάς, πρωινό σκουπίδια, δεκατιανό σκουπίδια. Πρώτο γεύμα μεσημέρι. Τώρα μπορεί να σε σοκάρει αν το πρωτοακούς, λες Χριστέ και Παναγία, πώς το κάνω εγώ αυτό? Εάν δεν ξέρεις, πάτα το όνομά μου. Άρχισε να βλέπεις τα βίντεο μου φανατικά και ακόμη καλύτερα, αν πατήσεις see more στην περιγραφή ή σαν καρφιτσωμένο σχόλιο, θα βάλω το σύνδεσμο για να δεις αυτό το 100% δωρεάν σεμινάριο που σου δείχνει ακριβώς τη διαδικασία για να ξεκλειδώσεις το μεταβολισμό σου, να τρως πιτόγυρα και να χάνεις. Εντάξει, υπάρχει τρόπος. Σου το λέω. Τώρα, να πιεις ένα καφέ σκέτο το πρωί. Okay, αυτό θα μπουστάρει ακόμη περισσότερο το μεταβολισμό σου. Οπότε, διαλυματική νηστεία και καφέδες σκέτη πραγματικά θα ανεβάσουν τις καύσεις στο Θεό. Έτσι ώστε να μπορείς να φας και παραπάνω και να μπορείς να φας και τη βρώμα και να χάνεις. Πάμε στο δεύτερο μυστικό, το οποίο έχει να κάνει με το να ρίξεις την ποσότητα του φαγητού που τρως. Γιατί, παιδιά, κακά τα ψέματα, όσο καλές και αν είναι καύσεις σου, αν τρως αβόδι, θα είσαι βόδι μια ζωή. Τρως τον άμπακο. Θα γίνεις εσύ αυτός με την μπάκα. Εντάξει. Δεν μπορώ αλλιώς να σου το πω. Μα Σαρώ, μας έχεις πει να τρώμε. Πώς να τρώω χωρίς στερή. Εάν εσύ είσαι εδώ γκακαγκούγκα και απλά τρως δίχως σταματημό, δεν έχει σημασία πόσο κες, θα φας περισσότερο. Τώρα, πώς μπορείς να φροντίσεις να τρως, να μην πεινάς, να χορταίνεις και να μην στερείσαι το πιτόγυρο, την πίτσα, το παγωτό το βράδυ κιόλας, μετά τις 7 να το φας. Πάρα πολύ σημαντικό να μειώσεις τις θερμίδες που τρως. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό? Πρέπει να σταματήσεις να τρως μαλακίες, εντάξει. Πρέπει να σταματήσεις να τρως υγιεινά πράγματα που νομίζω θα σε βοηθήσουν, αλλά σε κρατάνε πίσω. Ό,τι τρως για πρωινό σκουπίδια, ό,τι τρως για δεκατιανό σκουπίδια, ό,τι τρως για σνακ σκουπίδια. Το σκουπίδια, φυσική χημή σκουπίδια, ταχύνια σκουπίδια, αμυγδαλοβούτυρα, κριτσίνια, ό,τι είναι υγιεινό, τάχα μου και μαλακίες, σκουπίδια. Σταμάτα τρως. Μέλι, φυσική χυμή, τίγκα στη ζάχαρη. Όταν είσαι έξυπνος λίγο με το τι τρως και δεν τρως κάτι απλά επειδή είναι υγιεινό, αλλά είναι τίγκα στις θερμίδες, μετά τι γίνεται? Έρχεται το βράδυ και έχεις χίλιες θερμίδες να φας. Που το πιτόγυρο είναι 700-800 θερμίδες. Οπότε μπορείς να φας ένα πιτόγυρο και έχεις ακόμα 200 θερμίδες. 200 θερμίδες, δηλαδή να ρίξεις και από πάνω και μια μπάλα παγωτό και πάλι θα χάσεις. Όταν σταματάς να τρως, βλακίες. Βλακίες. Πάμε στο τρίτο μυστικό, το οποίο είναι ότι εάν θες την Παρασκευή να πας να φας το πιτόγυρο, πρέπει να ξεκινήσεις από σήμερα την προεργασία. Πρέπει από σήμερα να μπεις σε φάση νηστείας, να ξεκινήσεις να δουλεύει το σώμα σου, η αυτοφαγία, η διαλυματική, για 3-4-5 μέρες και όταν έρθει η μέρα που είναι να φας το πιτόγυρο, να το φας και να έχεις ήδη κάψει 2 κιλά. Εντάξει, δεν γίνεται, σήμερα θα φάω πιτόγυρο, από Δευτέρα δίαιτα, ξέχνα το αυτό. Ο μόνος τρόπος για να πετύχει αυτό και να δουλέψει είναι να ξεκινήσει σήμερα. Αυτή είναι εδώ ακριβώς τη στιγμή που μιλάμε. Εάν είσαι ο από Δευτέρας ο κλασικός, στο υπόσχομαι σε ό,τι έχω ιερό, ότι θα σε θάψουν με αυτή την κοιλιά κακομοίρη μου. Εντάξει. Βάλε λίγο μυαλό, κάνε κάτι τώρα, να έρθει η Παρασκευή, να μπορείς να φας και κάτι παραπάνω και να χάσεις, γιατί έχεις χάσει ήδη. Εντάξει, και να πάρεις κάτι μικρό σε αυτές τις μέρες, στο σύνολο να έχεις χάσει ήδη. Είσαι εδώ πέρα, βλέπεις αυτό το βίντεο, υπάρχει λόγος που το βλέπεις. Πρέπει να ξεκινήσεις σήμερα. Για να δεν ξεκινήσεις σήμερα, κλάφτα χαράλαμπε!